Λοιπόν, αναφέραμε προς την κυρία Ισαγγελάκη. Δεν έχουν εικόνα, κύριε Υπουργέ, κύριε Υπουργέ. Ρε παιδιά, ήρεμα. Γυρίστε λίγο προς τις κάμερες. Διευκολύνετε μας, σας παρακαλώ. Το λέμε για σκηνοθετικό. Δεν βγάλατε φωτογραφίες. Αυτή η ιστορία με τις καταγγελίες του κ. Πανούση και αυτά που ακολούθησαν. Λίγο πιο μπροστά, κύριε Υπουργέ. Είναι και πολλά τα κανάλια. Λοιπόν, αναφέραμε ο αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Τόσκας και εγώ, προς την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ένα φαινόμενο το οποίο μας φαίνεται ιδιαίτερα προβληματικό, το φαινόμενο της δημοσιοποίησης εγγράφων τα οποία εμφανίζονται ως έγγραφα απόρριτα και της αναπαραγωγής τους, το οποίο μας φαίνεται οπωσδήποτε προβληματικό, αλλά ότι ενδεχομένως μπορεί να έχει και ποινικό ενδιαφέρον. Τα θέσαμε όλα αυτά στην κρίση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου και εμπιστευόμαστε απολύτως την κρίση της δικαιοσύνης, όπως είναι αυτονόητο. Προχωρήστε σε ποιες αναφορές. Εγώ τελείωσα. Ό,τι θέλαμε αυτό είπα. Κατά παντός, πέρα από τα νομικά θέματα, καταρχάς έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και πιστεύουμε ότι θα διερευνήσει τα ζητήματα της πιθανής, της πραγματικής, της όποιας διαρροής διαβαθμισμένων πληροφοριών, η οποία δημιουργεί τεράστια προβλήματα σε θέματα εθνικής ασφάλειας και σε αυτά τα θέματα νομίζω ότι δεν πρέπει να παίζουμε. Σε ευχαριστώ. Για ποια δικήματα ζητάτε? Για ποια δικήματα, κύριε Υπουργέ? Λοιπόν, καταλάβαμε λοιπόν ότι...